Χαίρετε και πάλι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε άλλη μια συντήρηση. Αυτά ήταν τα χριστουγεννιάτικα νυχάκια μου, τα κράτησα πάρα πολύ καιρό. Σας δείχνω σε τι κατάσταση βρίσκονται. Από κάτω σίγουρα θέλουν καθάρισμα, τα σημεία που έχουν αποκολληθεί θα πρέπει να φύγουν τελείως. Τα έχω φάει με τη λίμα. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός, οπότε πρέπει να τα βγάλω κάτω επιγόντως. Το καθυστέρησα πάρα πολύ διότι δεν είχα χρόνο αλλά ούτε το κουράγιο για να το κάνω και καθόλου διάθεση, μα καθόλου, κορίτσια. Λοιπόν, τώρα κάνω την αφαίρεση και θα τα κοντίνω σίγουρα αρκετά. Από ό,τι αντιλήφθηκα ύστερα, είχα κοντίνει τον μεσαίο αρκετά και έπρεπε λίγο να χτίσω εκεί στον αέρα έτσι ώστε να μην είναι τόσο κοντός. Το ίδιο έκανα και στο παράμεσο, οπότε αυτά τα δύο πρόσθεσα λίγο υλικό στο ελεύθερο άκρο και τα έχτισα ελαφρώς στον αέρα έτσι ώστε να έχουν λίγο μήκος παραπάνω, να ξεκλέψω τέλος πάνω λίγο μήκος παραπάνω χωρίς να βάλω φόρμα. Η επόμενη επιλογή θα ήταν να βάλω φόρμα, εννοείται. Οπότε κάνω την αφαίρεση και θα κοντίνω και τα υπόλοιπα, όχι τόσο όσο αυτά τα δύο όπως προείπα. Και τώρα, κορίτσια, λίγο θα ανασηκώσουμε τα πλευρά να μην φαίνονται γαμσά. Οι ευθείες μου να είναι παράλληλες, προσέχοντας όμως πάντα να μην λιμάρω το σημείο ύψους του νυχιού και το καταστρέψω, και έχω εκεί πλάγια ονυχόληση, όπως έχουμε ξαναπεί. Το σχήμα θα είναι τετράγωνο κλασικά, έτσι, ούτε πολύ στενό ούτε πολύ φαρδί. Ο δείκτης μου πάντα είναι κάπως έτσι, πιο γαμσός. Επίσης είχα ένα μικρό ραγισματάκι το οποίο όμως δεν πώς το λένε, δεν ήταν αρκετό η βαθύ έτσι ώστε να σπάσει το νύχι τελείως, το πρόσεχα και λίγο παραπάνω. Και τώρα που κόντεινε και λίγο και θα μπει φρέσκο υλικό, τα νιώθω γερά και τέλεια. Δηλαδή τώρα που τα έχω και μια εβδομάδα δεν έχω πάθει τίποτα. Συνεχίζουμε τα επωνύχια, θα τα καθαρίσω πάρα πολύ καλά και όπως βλέπετε γυρίζω το χέρι για να με διευκολύνει στον τροχό και έτσι δεν χρειάζεται να αλλάξω τη φορά. Και τώρα θα κόψω οτιδήποτε έχω να σηκώσει. Είχα σκεφτεί να κάνω ένα σχέδιο με cut eye. Η βάση μου θα ήταν μπλε, όμως έτσι όπως το δοκίμασα δεν μου βγαίνει και πολύ, οπότε μετά λίγο μου χάλασε τη διάθεση αυτό, δεν ήξερα τι άλλο χρώμα να κάνω, ήθελα να είναι σίγουρα μπλε, οπότε θα δείτε ξανά ένα γαλλικό με ένα μικρό σχεδιάκι σε ένα από τα νυχάκια μου. Οπότε θα δουλέψω πάλι με το ροζ τζελάκι μου από την Indigo. Περνάω τη λεπτή στρώση αφού έχω περάσει primer ως βάση, την πολυμερίζω. Και τώρα όπως βλέπετε βάζω την ποσότητα αυτή στο ελεύθερο άκρο, γλύφω με το πινέλο, δηλαδή να έρθει και να κάτσει εκεί το τζέλ. Το πολυμερίζω γρήγορα και έχει γίνει αυτή η μικρή επιμικρινσούλα. Τοποθετώ έτσι στο ελεύθερο άκρο, το περνάω ξυστά με το πινέλο μου και το υπόλοιπο υλικό το σμπρώχνω προς τα επωνύχια. Το δουλεύω έτσι καλά να είναι τετράγωνο, να φαίνεται
όσο γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη επέκταση και αυτό το απειροελάχιστο θα μου δώσει την αίσθηση του ότι τα έχω μακρύνει ελαφρώς, οπότε δεν θα φαίνεται διαφορά τόσο πολύ. Στη συνέχεια, αφού έχω πολυμερίσει αυτό το κομματάκι, θα χτίσω κανονικά με την πύλια μου. Εντάξει, είναι λίγο πιο ογκώδες, θα είναι πιο ογκώδες αυτά τα νύχια, όμως δεν πειράζει. Λίγο παραπάνω λιμάρισμα θα χρειαστεί. Σίγουρα θα τα φάω και από κάτω με τον τροχό όλα μου τα νύχια, όπως είπαμε, να καθαρίσουν. Και χτίζω όσο πιο καλά μπορώ, αν και αυτό το gel δεν είναι self-leveling, όπως έχουμε πει. Και συνεχίζω κάπως έτσι σε όλα μου τα νυχάκια. Θα τα πολυμερίσουμε πλήρως, ένα λεπτό και κάτι. Θέλουμε να ψηθούν πάρα πολύ καλά. Ωραία, τα έχω πολυμερίσει και τώρα θα σας δείξω το λιμάρισμα σε αυτά τα δύο νυχάκια που έχουν βγει έτσι σαν τερατουργήματα, ας το πούμε. Ξεκινάω λίγο με τα πλαϊνά μου να δώσω ένα σχήμα εκεί πέρα, κάθετες γραμμές μου. Ύστερα στη μέση προσπαθώ να δημιουργήσω και εκεί μια κάθετη γραμμή. Τα πλαϊνά μου και ό,τι έχει μείνει, δουλεύω κυκλικά με τη λίμα να το ενώσω, να το λιάνω, και όταν έχω κάνει τη μισή δουλειά παίρνω το περίσσιο υλικό από κάτω για να με διευκολύνει αυτό στο πόσο θα χρειαστώ να λιμάρω στη συνέχεια όλο το νύχι. Οπότε πήρα το περίσσιο, ξανακοιτάω τα πλαϊνά μου και συνεχίζω το λιμάρισμά μου τώρα κοντά στα υπονύχια, να λιάνω και εκείνη την περιοχή, να μην έχει κανένα σκαλοπατάκι. Στην περιοχή των υπονυχίων βλέπω ότι είναι λίγο όγκος περισσότερος, οπότε θα το κατεβάσω. Το κοιτάω από όλες τις πλευρές, να μην έχω πουθενά παραπάνω υλικό, να είναι λίγο, ομοιόμορφο, όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ. Και τώρα τελειοποιώ το σχήμα μου. Αφού έχω κάνει τις κινήσεις που θα έπρεπε να κάνω, 1, 2, 3, για να φτιάξω ένα σωστό τετράγωνο, να κάνω, ας πούμε, το framing, και μετά συνεχίζω με τις λεπτομέρειες. Το κοιτάω λίγο και από την πλευρά αυτή για να δω αν είναι ίσιο, και το ίδιο θα κάνω και στο άλλο νυχάκι. Ξανακατεβάζω εκεί το υλικό, τα πλαϊνά μου θα τα λιμάρω έτσι σε δύο κάθετες παράλληλες, δημιουργώ, ας πούμε, το framing και μετά κάνω στη μέση και εκεί μια κάθετη παράλληλη ευθεία γραμμή, ας πούμε, να φαίνεται τα πλαϊνά μου. Δεν σημαίνει ότι δουλεύω συνέχεια με την ίδια τακτική, το ίδιο λιμάρισμα, τέλος πάντων, όπως μου βγαίνει κάθε φορά, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό ακολουθώ συνέχεια. Δηλαδή δουλεύω λίγο πιο κάτω από τα επωνύχια στην αρχή και μετά πηγαίνω κοντά στα επωνύχια και τελειοποιώ τις λεπτομέρειες.
Οπότε αφού το κοίταξα από όλες τις πλευρές, μου φαινόταν ότι έγερνε λίγο, ότι υπήρχε λίγο όγκος από τη μία πλευρά, οπότε τον κατέβασα. Ένα νυχάκι για να το λιμάρω μου παίρνει γύρω στα 8 με 10 λεπτά. Δεν είναι εύκολη υπόθεση και πάλι δεν μπορώ να πω ότι του βάζω 10 στα 10. Όπως βλέπετε το ξανακοιτάω και το ξανακοιτάω, το λιμάρω συνέχεια, το κοιτάω από όλες τις πλευρές. Και τώρα αφού ήμουνα κάπως ικανοποιημένη, τα σκουπίζω πάρα πολύ καλά. Χρησιμοποιώ αυτό το τζέλ για να αποφύγω τα χρώματα, τα περίσσια. Τώρα περνάω μία βάση για να κολλήσει λίγο πιο καλά το χρώμα που θα περάσω. Επειδή θα κάνω γαλλικό, μερικές φορές πάνω στο τζέλ η γραμμή κάπως απλώνει στο γαλλικό και δεν φαίνεται ωραία, γι' αυτό το λόγο πέρασα τη βάση για να έχω μια κολλώδη επιφάνεια να δουλέψω. Στο μεσαίο θα κάνω ένα σχεδιάκι έτσι τύπου κυματιστά, ένα κυματιστό σχέδιο. Και αφού δεν χρησιμοποίησα το cut eye, έβαλα την πινελιά από το cut eye ως μια γραμμή στη μέση, θα το δείτε στη συνέχεια, έτσι για να υπάρχει μια μικρή λάμψη. Κάπως έτσι, ένα απλό σχεδιάκι, τα έχουμε δει πάρα πολύ φέτος. Και τα υπόλοιπα όλα θα γίνουν ένα γαλλικό, έτσι ένα αρκετά χοντρό γαλλικό, δεν ξέρω πώς το τόλμησα, κάπως ήμουν σε mood να φαίνεται λίγο περισσότερο μάλλον. Εγώ το γαλλικό όπως ξέρετε το κάνω με το λεπτό πινελάκι μου, εσείς όπως σας βολεύει εννοείται. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το μπλε ήθελε να το δουλέψω λίγο περισσότερο με το πινέλο μου, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το περάσω δεύτερη φορά. Έβαζα λίγο μπαμπάτσικη στρώση, όχι όμως τόσο ώστε να μην πολυμεριστεί, και δούλευα λίγο παραπάνω με το πινέλο μου εκεί που τελείωνε η γραμμή του γαλλικού, γιατί φαινόταν λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Και εδώ αυτό που σας είπα, θα κάνω στη μέση μια γραμμή με γκλίτερ, ας πούμε κυματιστή και εκεί. Το γκλιτεράκι αυτό είναι το cut eye που ήθελα να βάλω πάνω στο γαλλικό, σε όλη την επιφάνεια του γαλλικού, και να το φέρω έτσι κάπως στο κέντρο, όμως δεν μου βγήκε, οπότε δεν επιχείρησα καν να το δοκιμάσω στο νύχι μου και το είχα κάνει εξ αρχής το τυψάκι. Και αφού δεν μου βγήκε, είπα να μην το επιχειρήσω στο νύχι μου, γιατί μετά θα είχα να αφαιρώ και να τα ξανακάνω από την αρχή και δεν ήθελα να το κάνω. Και τώρα περνάω το top μου και είμαι πανέτοιμη, φρέσκα, ολόφρεσκα νυχάκια. Μια βδομαδούλα τώρα δεν έχουν πάθει τίποτα, δεν τα γράτζουν σε στη δουλειά, ευτυχώς. Θα λιμάρω λίγο το πλαϊνά μου για τυχόν πώς το λένε, μην έχει στάξει το τόπ μου στα πλαϊνά, λίγο να σχηματίσω και το σχήμα ξανά, ελαφρώς βέβαια. Εκεί μου είχε στάξει λίγο τόπο, οπότε το λίμαρα ελαφρώς και κανένα πρόβλημα. Προσεκτικά βέβαια, χωρίς να γρατζουνίσω το υπόλοιπο νυχάκι. Και εκεί μου είχε στάξει λίγο ημιμόνιμο, οπότε το καθάρισα λιμάροντάς το.
και αφού τα έπλυνα, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, κορίτσια. Ελπίζω να σας άρεσαν και αυτά τα νυχάκια. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον και αυτό το βιντεάκι, η συντήρησή μου. Αυτό ήταν λοιπόν. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι.